Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κάνω κάτι που έκανα πάρα πολύ τη δεκαετία του 90 στη Θεσσαλονίκη. Όταν είχαμε τον Δόμο Γραμμάτων και Τεχνών, ξέρει ο Γιώργος, αλλά και ο Βασίλης, είμαστε παλαιοί σε αυτό το πράγμα, αλλά το κάνω με ιδιαίτερη χαρά, γιατί υποδεχόμαστε απόψε το πόνημα του πατρός Ιωάννη Χρυσαυγή, η δημιουργία ως μυστήριο, ένα μελέτημα διαλόγου της θεολογίας με την οικολογική πρόκληση ή πρόσκληση, όπως λέει στον υπότιτλο. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, καρπό πολυετούς έρευνας, μελέτης και μάλιστα στο πεδίο των μεγάλων συνεδρίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το περιβάλλον. Συνέδρια τα οποία ξεκίνησαν τη δεκαετία του 90 και στράφηκαν προς όλες τις ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Αυτό βεβαίως, όπως είναι γνωστό, έδωσε τον τίτλο του Πράσινου Πατριάρχη στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το maximum είναι ότι οι πρωτοβουλίες αυτές συγκέντρωναν επιστήμονες από όλα τα πεδία, ηγέτες, πολιτικούς, θρησκευτικούς, ειδικούς σε ζητήματα περιβάλλοντος και όπως συνηθίζει να λέει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ανθρώπους καλής θελήσεως, δηλαδή ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις, προκειμένου να εξεταστούν τα προβλήματα του περιβάλλοντος σε μία διεθνή σκηνή που μόλις περίπου ξεκινούσαν και τα οργανωμένα οικολογικά οι οργανώσεις, οι φορείς και οι θεσμοί. Αυτές οι πρωτοβουλίες έγιναν κατά κάποιο τρόπο με τη συνεργασία μεγάλων φορέων όπως ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και έφτασαν στο σημείο να επηρεάσουν και προκαθημένους άλλων εκκλησιών, όπως ο Πάπας Ρώμης ή ο προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Και έτσι έχουμε πλέον μετάδοση του μικροβίου της οικολογικής αυτής προσέγγισης από τη σκοπιά της θεολογίας και σε άλλες εκκλησίες. Σε όλα αυτά, ο πατήρ Ιωάννης ήταν ο θεολογικός σύμβουλος και ο βραχίωνας, μαζί με τον Μητροπολίτη Περγάμου, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος στήριζε θεωρητικά και θεολογικά, αλλά στο επίπεδο της εφαρμογής και της οργάνωσης και της συγκρότησης συνεδρίων κτλ., δηλαδή σε όλα τα πρακτικά που ο Περγάμου, εδώ που τα λέμε, δεν τα κατάφερνε, έτσι, αλλά τα κατάφερνε στο να δίνει με προφητικό τρόπο τον τόνο, ήταν ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής. Δύο λόγια για αυτόν, πριν δώσω το λόγο στους απόψινους ομιλητές. Ο πατήρ Ιωάννης γεννήθηκε στην Αυστραλία και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι λοιπόν Έλληνας της μεγάλης ομογένειας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της μετανάστευσης. Εκεί μεγάλωσε και ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε εδώ στη θεολογική μας σχολή, στην Αθήνα, και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Οξφόρδη. Εδώ είχε τη χαρά να έχει μεγάλους δασκάλους όπως ο Νίκος Νησιώτης, ο Σάββας Αγουρίδης και άλλοι, και εκεί βέβαια στην Οξφόρδη ο Κάλιστος Γουέρ, άλλος ένας μεγάλος πυλώνας της Ορθόδοξης Θεολογίας στον 20ο και στον 21ο αιώνα. Επιστρέφοντας μαζί με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Στυλιανό, και όσοι έχουν κάποια σχέση με τη Θεσσαλονίκη ξέρουν ότι ο Στυλιανός είχε συνδεθεί και με τη Θεσσαλονίκη και τη Μονή Βλατάδων, συνίδρυσε τη Θεολογική Σχολή του Αγίου Ανδρέα στην Αυστραλία. Το 1995 μετακόμισε στην Αμερική, μια μετανάστευση που για μένα θυμίζει λιγάκι τη μετανάστευση των Ρώσων της Διασποράς από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη. Εκείνος έφυγε από την Αυστραλία για να πάει στο Holy Cross. Εκεί λοιπόν υπηρέτησε περίπου 7 χρόνια ως καθηγητής, για διαφόρους λόγους έφυγε από τη σχολή και από το Σεπτέμβριο πλέον είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού σε μια διάθεση ανανέωσης και άνθησης αυτής της σχολής και με νέους συναδέλφους
από την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος που είναι εδώ, είναι και αυτός συνάδελφός του στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού και αυτό μας γεμίζει χαρά. Απόψε λοιπόν για το βιβλίο θα μιλήσει ο Υπουργός Καθηγητής Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά κατά παράκλησή του θέλει να μιλήσει τρίτος, η Θεοδότα Νάντσου, η οποία είναι στέλεχος της WWF στην Ελλάδα και είναι ένας άνθρωπος που συνάντησε αυτά τα μεγάλα συνέδρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και συνεργάστηκε και βοήθησε πάρα πάρα πολύ στη διεξαγωγή αυτών των συνεδρίων και εγώ ξέροντας ότι ο πατήρ Ιωάννης θα ήθελε να είναι αυτό το πρόσωπο απόψε μαζί μας, γιατί εκπροσωπεί κιόλας την οικολογική δράση, όχι απλώς τη θεωρία για αυτά τα προβλήματα και γι' αυτόν τον λόγο την ευχαριστούμε που είναι απόψε εδώ μαζί μας. Και στο τέλος θα πάρει το λόγο μετά από τους τρεις ομιλητές, ο πατήρ Ιωάννης. Τι να πω εγώ, μακρηγόρησα και δεν πρέπει να πω πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο πρίτανης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο κύριος Καλυβρουζιώτης, έτσι. Το είπα καλά. Πρέπει να σας πω ότι είμαι υφιστάμενος δικό σας για 21 περίπου χρόνια. Εμείς οπότε είμαστε ανοιχτό πανεπιστήμιο, δεν έχουμε υφισταμένους. Είναι όλοι οι καθηγητές μας. Το λέμε έτσι. Συνάδελφοι είμαστε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλες και όλους, κύριε Πρόεδρε. Πατήρ Ιωάννη Χρυσαυγή, σεβασμιότατε, δεσιμότατοι, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, έχω μερικούς πίσω μου, κύριε Υπουργέ. Προσέχτε τη σκάλα. Εγώ πολύ, ναι, είμαι εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ με πολύ συντομία δεν ήθελα να προλογίσω ασφαλώς, γιατί δεν έχω μελετήσει ακόμα το βιβλίο και θα το μελετήσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό όμως που θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι ξέρετε τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο, είχαμε τη χαρά και την ευτυχία και την ιδιαίτερη τιμή στο Ζάπιο Μέγαρο, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, να επιτιμοποιήσει σε καθηγητή περιβάλλοντος τον Πράσινο Πατριάρχη, όπως αναφέρατε. Αν και εγώ είμαι, ξέρετε, της αειφορίας περισσότερο. Η έννοια της αειφορίας είναι και όχι η πράσινη. Τώρα πια είναι η αειφορία, βέβαια. Και έτσι πρέπει να είναι. Και αυτό περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και για όλους μας. Και με την έννοια αυτή έχω συνδεθεί και έχω ανταλλάξει πολλές απόψεις με τον συνεργάτη, τον αποκλειστικό θα έλεγα συνεργάτη για θέματα περιβάλλοντος και οικολογίας ιδιαίτερα, τον πατήρ Ιωάννη Χρυσαυγή, με τον οποίο έχουμε επαφή και σχεδιάζοντας επόμενα βήματα περιβαλλοντικής προσέγγισης αυτών των θεμάτων που αναφερθήκατε στα παλαιότερα συνέδρια που είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη, αν θέλετε έτσι, με τη διορατικότητα του Πατριάρχη, προγραμματίζομαι και άλλα τα οποία μπορούμε στη συνέχεια να αναπτύξουμε. Είμαι σίγουρος και και ήθελα να το καταθέσω αυτό, θα μου επιτρέψετε, από όλη την αλληλογραφία, από τη συνεργασία, τη συνεχή συνεργασία. Ο πατήρ Ιωάννης ο Χρυσαυγής είναι ένας από τους δεσιμότατους, ο οποίος έχει μια βαθιά θεώρηση, όχι απλώς στη θεολογία, αλλά μέσα από τα περιβαλλοντικά κείμενα και τις προσεγγίσεις. Τέλος, επειδή αναφερθήκατε, πολύ σύντομα θα ήθελα να σας πω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του Πατριάρχη και στο οποίο του Πατριάρχη μας και το οποίο ασφαλώς βοηθάει ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής είναι η θεώρησή του σχετικά με το περιβάλλον γενικότερα σε σχέση με τις θρησκείες. Γιατί όπως ξέρουμε και αναφερθήκατε για την Ιταλία, για τον Πάπα, Ρώμης κλπ. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι θρησκείες έχουν άμεση σχέση όλη η κοινωνία και όλοι οι άνθρωποι στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε με το νερό και με τα απόβλητα, αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το αναδείξουμε μέσα από την Διεθνή Οργάνωση για του νερού, που είναι International Water Association, που έχει ένα special group επιστημόνων που ασχολείται με το νερό και τη διαχείρισή του από την αρχαιότητα. Και πράγματι ο Πατριάρχης έχει βρει πολύ σημαντικό όλο αυτό το εγχείρημα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
και εύχομαι καλή επιτυχία και καλό τάξιδο. Και εμείς, κύριε Πρόεδρε, αυτό με μπέρδεψε που τον αποκαλέστε πριν ήταν, το ΕΑΠ έχει πρόεδρο. Λοιπόν, και λέω τι γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι το στίγμα αυτό της συνεργασίας είναι και παλαιότερο, διότι εμπνευστής του προγράμματος σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία στο ΕΑΠ υπήρξε ο μέντορας στα οικολογικά του πατρός Ιωάννη, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, και αυτό το πρόγραμμα υπάρχει ακόμα και παρακαλούμε έτσι να το στηρίξετε, γιατί έχει έτσι, αυτόν τον προσανατολισμό. Λοιπόν, τώρα θα πω δύο λόγια, αλλά θα κοιτάξω να πω το ουσιώδες, διότι ξοδέψαμε αρκετό χρόνο στα εισαγωγικά, αλλά έτσι πρέπει να γίνει, διότι δεν είναι ο πατήρ Ιωάννης ένας απλός συγγραφέας. Ταξίδεψα από την Αμερική, ήρθε εδώ για να παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο και δράτω με τις ευκαιρίες να τον ευχαριστήσω και για την χτεσινή πλούσια μέρα στη Θεολογική Σχολή και στο Τμήμα Θεολογίας. Η κεντρική ιδέα του πατρός Ιωάννη είναι να δούμε, να διαβάσουμε ξανά τον κόσμο, τον κατακερματισμένο κόσμο, τον θρηματισμένο κόσμο, με μια πνευματική ματιά και να δούμε την εικόνα του Θεού αποτυπωμένη στη δημιουργία. Να δούμε μάλιστα, όπως λέει με απλά λόγια, το πρόσωπο του Θεού στον κόσμο έχει διαραγεί και παραμορφωθεί, δηλαδή το χνάρι της παρουσίας του Θεού έχει και αυτό παραμορφωθεί. Και βεβαίως η συνοχή της φυσικής ζωής έχει κατακερματιστεί. Στον εξαιρετικό εκτεταμένο πρόλογο εισαγωγή του λέει κάποια πράγματα που εμείς τα ζήσαμε στο πετσί μας αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μας. Κάνει λόγο για την οικολογική δικαιοσύνη, η οποία απονέμεται σαν έμεση. Λέει άλλοτε πιο αργά, άλλοτε πιο γρήγορα, αλλά πάντοτε με μαθηματική ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, στόχος αυτού του βιβλίου είναι να προκαλέσει τη μεταμόρφωση σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο μέσω επιλογών που σέβονται τη δημιουργία ως μυστήριο. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει είναι ο στόχος του βιβλίου. Δηλαδή, δεν είναι ένα βιβλίο για τον οικολογικό ακτιβισμό. Δεν κάνει απλώς θεολογική θεώρηση. Θέλει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να ξαναδεί ο άνθρωπος σε προσωπικό επίπεδο και σε κοινωνικό, γιατί και τα δύο πρέπει να συνυπάρχουν, έτσι ώστε να δει τη δημιουργία ως μυστήριο. Ο σημερινός δε άνθρωπος είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει τη δημιουργία ως μυστήριο. Μπορεί παλιότερα να την έβλεπε ως μηχανή, τώρα κάπως αλλιώς, αλλά για να τη δει ως μυστήριο απαιτούνται προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις αρχίζει τη σκάβη μέσα στη θεολογία, στη λειτουργική παράδοση και στην πνευματικότητα, όπου μας έχει δώσει εξαιρετικές σελίδες. Και για τη μεγάλη θεολογία των Ελλήνων Πατέρων, οι οποίοι συγκρότησαν μια κτησιολογία, όπως έλεγε ο Περγάμου, ή μια κοσμολογία, επειδή ακριβώς θέτουν το βιβλικό πνεύμα σε διάλογο με την ελληνική αντίληψη περί κόσμου, και εκεί συγκροτείται πια μια άλλη αντίληψη για τον κόσμο, όπου στη θέση της ανάγκης βάζει την ελευθερία και το πρόσωπο, και αυτό το παρακολουθεί σε όλη την πατερική σκέψη από την περίοδο του 2ου αιώνα και τους απολογητές μέχρι τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, και από εκεί κιόλας κάνει και άλματα στην εωτερικότητα, και είναι ένα σημείο που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όλοι λέμε διάφορα πράγματα για τους Ρώσους, αλλά ο πατήρ Ιωάννης ξέρει να εντάσσει σε αυτή τη γόνιμη θεολογία και τους μεγάλους Ρώσους θεολόγους της Διασποράς, ακόμα και τον Σέργιο Μπουλγκάκοφ και τους άλλους σοφιολόγους, αποκαθαίροντας ενδεχομένως τις πανθεϊστικές τους αντιλήψεις. Όλο αυτό το στοιχείο μιας αισθητικής ορθοδοξίας κάνει αναφορές στον Στάρετ Ζωσιμά, στον Αλιώσα, τον Ντοστογεύσκη, που σκύβει και φυλάει την Αγία Γη. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πήγανε στους Ρώσους από το Ορθόδοξο Βυζάντιο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι πήγανε σε μια λειτουργία στην Αγία Σοφία και αυτό τους μάγεψε. Και ίσως η αισθητική είναι αυτή που τους συγκίνησε. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί εμείς είμαστε πιο ορθολογιστές, οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Έτσι λοιπόν, αφού κάνει ένα είδος θεολογικής προσέγγισης, προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει στοιχεία για μια μεταμορφωμένη δημιουργία. Ένα εξαιρετικό σημείο είναι ότι δεν μέμφεται επουδενή τον δυτικό πολιτισμό.
Δηλαδή δεν λέει αυτό που εύκολα θα πούμε, ξέρετε, για όλα αυτή η δυτική χριστιανοσύνη, αυτό που υποστήριξε ο Λίνγκ Ουάιτ, ότι ξέρετε οι οικολογικές ρίζες είναι εκεί στο μεσαίωνα, στο σχολαστικισμό, στο κόγκιτο, το οποίο έγινε ας πούμε η αφορμή να θεωρηθεί ότι ο άνθρωπος αξίζει μόνο ως διάνοια, ως νους, και θεωρεί ότι αν έχουμε εμείς κάτι να πούμε, δεν είναι σε τι διαφέρουμε, αλλά πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε όλη αυτή την εποπτεία του δυτικού πνεύματος, που είναι πιο οργανωτικό, πιο συστηματικό, πιο θεσμικό. Τι έχουμε εμείς ως παράδοση να δώσουμε? Εκεί λοιπόν επιχειρεί και δίνει στοιχεία τα οποία πραγματικά μπορούν να αγγίξουν τον σύγχρονο άνθρωπο, τον άνθρωπο του δυτικού πολιτισμού, και φαίνεται ότι αυτού του είδους η προσέγγιση έχει αγγίξει τη δυτική χριστιανική παράδοση και σήμερα. Και ομολογουμένως φαίνεται ότι μπορεί να αγγίξει και κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, αλλά και πάρα πολλές άλλες θρησκευτικές παραδόσεις. Παλεύει να δείξει ότι μία στρέβλωση του πολιτισμού μας, αλλά και της θεολογίας της χριστιανικής, στη Δύση αλλά και στην Ανατολή, είναι αυτή η ένταση μεταξύ του βέβυλου και του ιερού. Γύρω από αυτήν την διάκριση θα μπορούσε κανείς να πει συγκροτείται όλη η, ας πούμε, πονηρία της ιστορίας που αφορά το οικολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, το λέω αυτό με τον τρόπο του Εγγέλου, θέλοντας να πω ότι και τους χριστιανούς της Δύσης που χώρισαν, ας πούμε, τα πράγματα ανάμεσα στο Βέβυλο και στο Ιερό, αλλά και σε εμάς στην Ανατολή, παρόμοιες τάσεις εμφανίζονται και στο παρελθόν αλλά και σήμερα. Συνεπώς, η λειτουργική ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας, η ασκητική παράδοση, και μάλιστα ο πατήρ Ιωάννης αφιερώνει εξαιρετικές σελίδες περιγράφοντας την έρημο κυριολεκτικά της Θηβαΐδας, της Νητρίας, της Παλαιστίνης, της Συρίας, εκεί που οι πρώτοι χριστιανοί έδωσαν μάχη μέσα σε αυτόν τον αιχμηρό τόπο με τον εαυτό τους να κάνουν την αγάπη πράξη. Συζητώντας μου είπε, στην Αυστραλία το αεροπλάνο κάνει 4 ώρες πετώντας πάνω από μία έρημο. Ο Θεός έκανε την έρημο για κάποιο λόγο, και εμείς ξέρουμε ότι στην έρημο και στους πάγους και στους πόλους, εάν αυτό ανατραπεί, έτσι, θα ανατραπούν τα πάντα. Και έτσι σε αυτές τις μεγάλες παραδόσεις της βίβλου περικόσμου μπορεί κανείς να διαβάσει, θα έλεγε κανείς, σταθερά οικολογικά στοιχεία που αφορούν και το σύγχρονο οικολογικό κακό. Ξέρετε ότι ο Πατριάρχης μας είπε ότι το οικολογικό πρόβλημα πρέπει να το ονομάσουμε αμαρτία, για να μπορέσει να μπει μέσα στην νοοτροπία των ανθρώπων η προστασία του περιβάλλοντος. Ο πατήρ Ιωάννης λέει και κάτι άλλο, να το πούμε αίρεση. Γιατί το αμαρτία πάει σε μια λογική ατομική, ενώ η αίρεση είναι συλλογικότητα, έχει ομάδα. Και πραγματικά εμείς σαν κοινωνίες, είτε στην Ανατολή είτε στη Δύση, τι κάνουμε? Καταστρέφουμε διαρκώς. Εμένα προσωπικά, ως θεολόγο που δούλεψε πάρα πολύ στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, χαίρομαι που εντάσσει την θεολογία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, και μάλιστα με έναν τρόπο σύγχρονο. Λέει ότι αυτές οι ενέργειες του Θεού που έρχονται σε εμάς και στην κτήση είναι σαν ένα πορώδες φουγγάρι οι χάρες. Επίσης έχει εξαιρετικές σελίδες για μια πνευματολογία η οποία δεν είναι κλεισμένη στα εγχειρίδια της δογματικής, αλλά όλοι εμείς σήμερα, άνθρωποι του 21ου αιώνα, θα πρέπει να μεταγράψουμε την πίστη μας σε μια ζωντανή μαρτυρία και σε μια προφητική μαρτυρία έναντι του φυσικού περιβάλλοντος. Τα προβλήματα δεν λύνονται με τσιτάτα του παρελθόντος και με χωρία, όπως πολλοί θεολόγοι αντιλαμβάνονται την επιστροφή στους πατέρες, με το να παραπέμπεις απλώς σε πατέρες. Το θέμα δεν είναι τι είπαν οι πατέρες, το θέμα είναι τι θα έλεγαν οι πατέρες αν ζούσαν σήμερα μπροστά σε αυτές τις συνθήκες. Διάβασα λοιπόν αρκετές σελίδες για αυτό το μύθο, για αυτή τη συμβολική της ερήμου, που είναι η άσκηση, το ασκητικό κατόρθωμα. Και αν βεβαίως ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε ξέρετε, ό,τι και να κάνουμε τεχνοκρατικά, το πρόβλημα θα συνεχίσει.
Τι προτείνει πρακτικά, ότι ίσως και ο Μητροπολίτης Περγάμου δεν χρειαζόμαστε νόμους απλώς. Χρειαζόμαστε και νόμους. Αλλά αν δεν έχουμε ήθος οικολογικό, αν δεν έχουμε στάση ζωής, αν δεν έχουμε έναν πολιτισμό να αντιτάξουμε, με τον νόμο δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι. Και αυτό, ξέρετε, είναι ίσως η συμβολή της θεολογίας και της Εκκλησίας, διότι εμείς δεν είμαστε κανονιστικό σώμα, δεν μπορούμε να παρέμβουμε ούτε στη ζωή, ούτε στην νομοθεσία, αλλά να εμπνεύσουμε. Και αυτό είναι το λάθος εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών, που νομίζουν ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο λόγω παράδοσης ή λόγω εθνικής ταυτότητας το κράτος να πηγαίνει αντάμα με την πίστη. Και πολλοί ορθόδοξοι έχουν τέτοια αντίληψη και φτάνουν στο σημείο να εκφράζεται πλέον ως οργανωμένος αντιδυτικισμός αυτό το πράγμα που ζούμε έτσι, στη Ρώσικη Ορθοδοξία. Η Εκκλησία και η Θεολογία εμπνέει, δεν κάνει κάτι άλλο. Τα άλλα είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο, όπως λέμε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνει αυτήν την μελέτη, θεωρώντας την οικολογία όχι απλώς κάτι το τεχνοκρατικό ή κάτι το θεωρητικό, αλλά θέλει να την διαβάσει πνευματικά. Και οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου αφιερώνονται στις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη, που από τα μεγάλα συνέδρια κατέληξε σε πιο στοχευμένα και μικρά συμπόσια, τα οποία αφορούν πια συγκεκριμένες ομάδες που είναι επιδραστικότερα και πολλαπλασιάζουν. Αλλά και τα μεγάλα συνέδρια έπαιξαν το σημαντικό ρόλο στην εποχή τους. Έτσι λοιπόν θέλει να δέσει την ιστορία του 21ου αιώνα με μια επανέβρεση της πνευματικής θέασης του κόσμου και προτείνει πώς είναι δυνατόν μέσα από αυτήν την πνευματική προσέγγιση να υπερβαθούν οι τοξικοί συνδυασμοί πολιτικής και οικονομικών συμφερόντων, θέμα το οποίο φαντάζομαι ο κύριος Πρόεδρος θα το αναπτύξει, αλλά και διάφορων πολιτικών και θρησκευτικών φονταμενταλισμών και στη Δύση και στην Ανατολή, διότι το μοντέλο αυτό στη Ρωσία φοριέται και στην Αμερική, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης προτείνει να ξαναδούμε τη λειτουργία της οικονομίας και της πολιτικής, την κατάχρηση των στοιχείων του κόσμου πέρα από την εκτυφλωτική λάμψη της αγοράς, συνδέοντας με κοινωνιοκεντρικές και οικολογικές προτεραιότητες, συνδέοντας την οικονομία με την κοινωνία και διορθώνοντας την λάμψη, την γυαλιστερή, τη στυλπνή επιφάνεια που έλεγε ο Ντοστογεύσκη για την έκθεση που είχε δει τότε στο Λονδίνο, της οικονομίας και της τεχνολογίας που ερημώνει το σώμα της γης. Ο πατήρ Ιωάννης Χρυσαυγής δείχνει έναν άλλο δρόμο με το βιβλίο του. Η συμβολή της Ορθοδοξίας στα προβλήματα του καιρού μας και ιδιαίτερα ως προς την οικολογική κρίση είναι ακριβώς η εναλλακτική πρότασή της για τη δημιουργία ως μυστήριο. Εγώ λοιπόν αυτήν την ανάγνωση έκανα σε αυτό το εξαιρετικό θεολογικό οικολογικό βιβλίο και τώρα θα δώσω το λόγο στην αγαπητή Θεοδότα Νάντσου να μιλήσει ως άνθρωπος της οικολογικής πράξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύψατε ένα κενό που εγώ δεν θα μπορούσα σε αυτή την κουβέντα να καλύψω. Δεν θα τολμήσω να μπω στα θεολογικά, δεν είναι πεδίο που το γνωρίζω. Είναι πάντα τεράστια χαρά να διαβάζω τα νέα κείμενα, νέες παρεμβάσεις του πατρός Ιωάννη. Προφανώς αυτό το βιβλίο είναι μια εξαιρετικά σημαντική προσφορά, υποθέτω, στα εκκλησιαστικά πράγματα, στη θεολογία. Είναι ο τομέας τον οποίο δεν γνωρίζω καθόλου, αλλά κυρίως στους αγώνες για προστασία του περιβάλλοντος. Και σε αυτούς τους αγώνες, άθελά του πιθανώς, ο πατήρ Ιωάννης πρωτοστατεί, γιατί ο ρόλος της Εκκλησίας, ο ρόλος γενικά του χριστιανισμού, αλλά μας αφορά εμάς η Ορθοδοξία περισσότερο, είναι πολύ πιο σημαντικός από όσο ίσως πιστεύουμε ή κατανοούμε. Είναι πάντα λοιπόν πολύ μεγάλη χαρά να διαβάζω κείμενα του πατρός Ιωάννη. Είναι κείμενα ενωτικά, είναι κείμενα που δεν έχουν
τίποτα το διχαστικό σε σχέση είτε με την Εκκλησία και τους άλλους, με τους πιστούς και τους άλλους, με τους καλούς και τους κακούς, με τους χριστιανούς και τους δεν ξέρω και εγώ ποιους άλλους, με τους άντρες και τις γυναίκες. Δεν έχουν τίποτα απολύτως το διχαστικό. Και ειδικά για τα οικολογικά πράγματα, όπως και για τα ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, και το λέω αυτό κάνοντας μία παρένθεση, γιατί ένα άλλο εξαιρετική σημασίας και σας προτρέπω να μπείτε να το διαβάσετε στον ιστότοπο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, είναι ένα καταπληκτικό κείμενο που λέγεται «Το ήθος του κόσμου». Για να ζήσει ο κόσμος. Ναι, υπέρ της κόσμου ζωής, είναι το κοινωνικό ήθος. Το κοινωνικό ήθος. Ή προς το κοινωνικό ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μιλάμε Εκκλησίας. Για ένα κείμενο το οποίο είναι φοβερό, ακόμα και για ανθρώπους που δεν πιστεύουν, που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Μπορεί να το διαβάσει ο οποιοδήποτε. Είναι ένα κείμενο το οποίο τα σπάει. Αυτό που λέμε, δεν φτιάχνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Αυτό το κείμενο το κάνει χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Μιλάει χριστιανικά για το πώς θα σωθεί αυτός ο κόσμος από όλα τα προβλήματα τα οποία τα ζούμε στο πετσί μας, και το κομμάτι που αφορά την κλιματική κρίση και αφορά την απώλεια οικοσυστημάτων, την υποβάθμιση της ζωής της πόλης, τη ρύπανση, την καταστροφή των υδάτινων συστημάτων, δεν είναι ένα αποστηρωμένο κομματάκι που φαίνεται να είναι copy-paste από κάποιο site που βρήκε και άρα το έβαλε για διακόσμηση. Είναι όλο δεμένο και ρέει αυτό το κείμενο, τόσο φυσικά, αν θέλετε, που εμένα με κάνει και ανατριχιάζω. Δηλαδή μπαίνω και το διαβάζω, γιατί είναι οδηγός για τον λόγο που πρέπει να απευθύνουμε αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν ως ανθρωπότητα. Γιατί το λέω, δεν είναι μόνος του ο πατήρ Ιωάννης αυτό το κείμενο. Ήταν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και με διαψεύδετε αν θέλετε, ο κινητήριος μοχλός για αυτό το κείμενο. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ προχωρημένο κείμενο, ένα τεράστιο βήμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό λοιπόν το βιβλίο που συζητάμε σήμερα... Να σε διαψεύσω. Όχι, μην το κάνετε, γιατί κανείς δεν θα το πιστέψει. Αλλά επειδή είστε ταπεινός... αυτό λοιπόν το κείμενο, το βιβλίο το οποίο έχω την πολύ μεγάλη χαρά να συμπαρουσιάζω σήμερα, είναι μία συνέχεια, αν θέλετε, αυτής της προσέγγισης που έχει ο πατήρ Ιωάννης, όσα χρόνια τον γνωρίζω, αυτής της ενωτικής προσέγγισης για το πώς όλοι μαζί, δίχως διχασμούς, όλοι μαζί θα βάλουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ανθρωπότητα σήμερα, ώστε να σώσουμε τον κόσμο. Και θα ήθελα από όλο αυτό το πλούτο που δίνει αυτό το βιβλίο, να σηκώσω λίγο το ζήτημα της σχέσης μεταξύ της Ορθόδοξης Θεολογίας και της επιστήμης, των φυσικών επιστημών. Έχουμε συνηθίσει σε μια διχαστική, αν θέλετε, προσέγγιση. Από εκεί οι επιστήμονες, από εδώ η αλήθεια της Εκκλησίας. Από εκεί ίσως κάποιοι θρησκόληπτοι, από εκεί οι φυσικοί επιστήμονες, οι οποίοι μιλάνε και μια γλώσσα που σιγά τώρα κανείς δεν την καταλαβαίνει. Το ίδιο υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, και στο χώρο της οικολογίας. Εμείς μιλάμε μόνο επιστημονικά. Αυτά όλα, το πώς οι επιστήμονες, αν θέλετε, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις μελετάνε το πρόβλημα και το δίνουν με τους καθαρούς όρους των δεδομένων, των μετρήσιμων δεδομένων κτλ. Αλλά πια έχουν υπερβεί και τα μετρήσιμα δεδομένα και δίνουν τις σχέσεις και την περιπλοκή των σχέσεων μεταξύ των οικοσυστημάτων, του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, της κλιματικής αλλαγής, που όμως δεν είναι ένα πρόβλημα κάπου εκεί πάνω που συμβαίνει και δεν το βλέπουμε, αλλά συνδέεται με την υποβάθμιση των υγροτόπων. Τα φύκια στις θάλασσες είναι λύση στην κλιματική αλλαγή, γιατί συνδέονται και απορροφούν διοξίδιο του άνθρακα και επίσης συγκρατούν τις καταστροφές. Όλο λοιπόν αυτό που είναι, αυτό που αν θέλετε μυστηριακά βλέπει η Εκκλησία ως κτήση, ως ένας κόσμος, όχι ξεχωριστά στοιχεία, ως ένας κόσμος, και ο πατήρ Ιωάννης το δίνει πάρα πολύ ωραία μέσα στο βιβλίο του και το περνάει απαλά. Δεν λέει τώρα θα γράψω ένα κεφάλαιο και θα σας μιλήσω για τη σχέση της Εκκλησίας με την επιστήμη. Μπλέκει μέσα τα ζητήματα, και μάλιστα έχω κρατήσει ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι
Νομίζω ότι είναι αυτό. Ελάχιστη... Να βάλω τα γυαλιά τα πιο... Περνάνε τα χρόνια και μαζεύουμε γυαλιά. Ελάχιστη σημασία αποδίδεται στην πραγματικότητα στο ότι τα πράγματα συνδέονται όχι μόνο μέσω της μεταξύ τους συσχέτισης και αλληλοεξάρτησης, αλλά και μέσω της σχέσης τους με τον Θεό. Και σε ένα προηγούμενο στάδιο, οι άνθρωποι θεωρούν την οικολογία απλώς ως χλωρίδα και πανίδα. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, αυτό είναι η δική μου προσθήκη, δεν το λέει ο πατήρ Ιωάννης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα, αν θέλετε, της ιστορίας των οικολογικών μελετών. Ότι θεωρούσαμε ότι από εκεί είναι τα ψάρια, από εκεί είναι οι υγρότοποι, από εκεί είναι ο ουρανός, από εκεί η κλιματική αλλαγή είναι κάτι άλλο. Ο ένας επιστήμονας είναι κλιματικός, ο άλλος είναι κάτι άλλο. Οι άνθρωποι, λοιπόν, λέει ο πατήρ Ιωάννης, θεωρούν την οικολογία απλώς ως χλωρίδα και πανίδα. Προφανώς λάθος. Αλλά αυτή είναι πολύ, αλλά είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις οδιές ή τα ψάρια. Έχει να κάνει κυρίως με το κοινωνικό πλέγμα γύρω από όλα αυτά. Έχει να κάνει με σχέσεις και με δεσμούς, με συμπόνια και με συμμετοχή. Αυτό το οποίο είναι το ενωτικό, αν θέλετε, στοιχείο που αυτό που λέμε φύση, ή πλανήτης, ή οικοσυστήματα, τα κάνει κτίση, όπως μας λένε οι πατέρες, και πάρα πολύ ωραία έχτισε θεολογικά και ο αξέχαστος Μητροπολίτης Περγάμου, η κτίση ως ευχαριστία. Αυτό τον ενωτικό λόγο τον έχουμε τρομερή ανάγκη στις μέρες μας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η νέα υπέρβαση και για τον χώρο από τον οποίο εγώ προέρχομαι, που είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, και αν θέλετε σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, τα στεγνά δεδομένα γύρω από το πώς εξελίσσεται η κλιματική κρίση. Ο πατήρ Ιωάννης όλα αυτά τα δεδομένα τα ενσωματώνει στο λόγο του και τα ντύνει θεολογικά, κοσμολογικά, ευχαριστιακά, τα ντύνει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά δίνει λύση και δίνει και προφανώς δίνει ελπίδα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του. Δίνει λύση και μας βγάζει όλους, όλους μαζί όμως, όχι τους καλούς και τους κακούς ή τους, μας βγάζει όλους νικητές. Εάν δούμε όλοι μαζί τον κόσμο ως κτίση, ως δούμε τον δικό μας ρόλο, το ρόλο της ανθρωπότητας, ως ρόλο οικονόμου και όχι ιδιοκτήτη, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, τη γη τη βλέπουμε σαν οικόπεδο. Ο πατήρ Ιωάννης και η θεολογική, ας πούμε, παράδοση την οποία χτίζει ακόμα περισσότερο ο πατήρ Ιωάννης, δεν βλέπει τη γη σαν οικόπεδο. Δεν βλέπει τις παραλίες σαν οικόπεδα για να χτίσουμε, ξέρω εγώ, ξενοδοχεία ή τους υγροτόπους για μπάζωμα και αυθαίρετα κτλ. Είναι φυσικός χώρος, είναι κτίση και οφείλουμε μέσα από αυτό το δώρο, αν θέλετε, να το δούμε ως ένα, μία πλάση, μία ενότητα, την οποία ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζουμε και προφανώς να την αποδίδουμε πίσω ευχαριστιακά, όπως πολύ ωραία μας λέει. Δεν νομίζω ότι έχω να πω οτιδήποτε παραπάνω, γιατί πιθανώς να αρχίσω να πλατιάζω και να αδικώ και το βιβλίο. Ξαναλέω ότι είναι τεράστια χαρά και οφείλουμε πολύ μεγάλες ευχαριστίες στον πατέρα Ιωάννη για οτιδήποτε γράφει. Για όλη του την άοκνη εργασία και βοήθεια στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη, στα συνέδρια που έχει οργανώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έχουν αφήσει εποχή. Γιατί πάλι έχουν γεφυρώσει το διχασμό στον οποίο έχουμε συνηθίσει, έχουν φέρει μαζί τους επιστήμονες, με τους θεολόγους, όλες τις θρησκείες. Και έχει βρεθεί ο κοινός τόπος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η μία γη, ο ένας κόσμος που μας δόθηκε και που πρέπει μόνο να βγάλουμε αγαπητική σχέση προς αυτή τη μία γη. Και αυτή την αγαπητική σχέση χτίζει ο πατήρ Ιωάννης και σε αυτό το βιβλίο και σε όλα τα κείμενα που έχει γράψει. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Νάντσου. Όπως ξέρετε, το βιβλίο αυτό το προλογίζει ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Με το πυκνό του λόγο κάνει μία συνομιλία με τις κύριες γραμμές αυτού του μεγάλου οικολογικού δοκιμίου και εγώ θέλω μόνο να πω ότι δεν ξέρω πολλούς πολιτικούς
που να έχουν όχι απλώς την ευρύτα και την ευρυμάθεια, αλλά και αυτήν την αγάπη για τα θεολογικά γράμματα και να διαλέγονται με τη θεολογία γόνιμα και δημιουργικά, όπως μου έλεγε και ο αλυσμόνητος δάσκαλός μου, με τον οποίο ο κύριος Βενιζέλος είχε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτά τα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Κύριε Βενιζέλο, ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε και αγαπητές φίλες και φίλοι. Ο πατήρ Ιωάννης Ξαβγής μου κάνει τη μεγάλη τιμή να μου ζητήσει πριν μερικούς μήνες να προλογίσω την ελληνική έκδοση του βιβλίου του. Ήταν απροσδόκητη η πρόκληση αυτή και άκρως τιμητική, γιατί την αρχική, την πρωτότυπη αγγλική έκδοση την είχε προλογίσει ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Γιούλας. Στην πραγματικότητα δεν είχα να πω τίποτα το κρίσιμο και το σημαντικό σε αυτά που ήδη είχαν γραφτεί στον πρόλογο της αγγλικής έκδοσης και μου ήταν πολύ δύσκολο να συνομιλήσω πραγματικά με τη θεολογική σκέψη του πατρός Ιωάννη, αλλά έκανα μια προσπάθεια να προσεγγίσω με μια κάποια επαγγελματική εντός εισαγωγικών πληρότητα θύραθεν το κείμενο και να αυτοσχεδιάσω θεολογικά στο μέτρο που μου επιτρέπεται, γιατί αυτό απορρέει από τον βαθμό ιεροσύνης που έχουμε εκ του βαπτίσματός μας. Τον παρακολουθώ πολλά χρόνια, τον πατέρα Ιωάννη Χρυσαυγή. Μου κάνει πάντα εντύπωση, πρώτον διότι είναι ο επίμονος διάκονος, ο επίμονος διάκονος της Εκκλησίας και της θεολογίας. Αλλά τι διάκονος, ένας σκόλαρ διάκονος, διανοούμενος, πανοπτικός και επιδραστικός. Περίπου όπως ο Άγιος Αθανάσιος στην Οικουμενική Σύνοδο, που ήταν διάκονος. Και ως εκ τούτου βεβαίως έχει λειτουργήσει ως βακτηρία και επιστηριγμός του Οικουμενικού Πατριάρχη σε όλες αυτές τις εντυπωσιακές και πραγματικά οικουμενικές οικολογικές πρωτοβουλίες. Τον έχω παρακολουθήσει στο πρωτό συνέδριο της Αδριατικής στη Βενετία. Τον έχω παρακολουθήσει να διακονεί στην Ορθόδοξη Λειτουργία που έγινε στο Σαν Κλεμέντε στη Ραβένα. Και βεβαίως σημείωσα ότι του ανατέθηκαν τα πολύ κρίσιμα καθήκοντα του εκπροσώπου τύπου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του 2016 στην Κρήτη. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και αντιλαμβάνεσαι τον βαθμό εμπιστοσύνης που τον συνδέει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτές τις οικολογικές πρωτοβουλίες και ιδίως τα πρωτά συνέδρια τα έχω στηρίξει εξ αρχής, από την Πάτμο, από την περίοδο του 1994-1995, συνεργαζόμενος και με την αείμνηστη Μαρία Μπέκετ, με την οποία όχι απλώς συνεργαζόμουν, αλλά μερικές φορές είχα και την απόλαυση των δείπνων με τον Ιωάννη Ζιζιούλα στο σπίτι της. Ως εκ τούτου ένιωθα ότι με συνδέει κάτι με αυτό. Όμως το πραγματικό νήμα, το κατεξοχήν, είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της οικολογικής θεολογίας, που δεν είναι μόνο μια ολοκληρωμένη θεολογία, διότι επιδιώκει να ανασυστήσει τον θρηματισμένο κόσμο και τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, άρα το πρόσωπο καθεαυτόν και την πραγματική λειτουργία, την πραγματική ευχαριστία μέσα στο μεγάλο ναό της φύσης. Είναι μια πολιτική θεολογία. Πολιτική θεολογία με την έννοια που χρησιμοποιεί το όρος στην θεολογική επιστήμη και συζήτηση, γιατί όταν εμείς λέμε στον χώρο της θεωρίας του δικαίου και του κράτους πολιτική θεολογία, εννοούμε άλλο πράγμα. Εννοούμε ότι τις βασικές έννοιες της θεωρίας του δικαίου και του κράτους τις έχουμε αντλήσει από τη θεολογική σκέψη. Με την θεολογική λοιπόν έννοια είναι η πιο σύγχρονη πολιτική θεολογία, την οποία την εκφράζει
ο πατέρας Ιωάννης Χρυσαυγής, ο οποίος είναι μαχόμενος και μαχητικός θεολόγος. Άρα παρεμβαίνει πολιτικά. Παρεμβαίνει πολιτικά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, που είναι το επίπεδο ούτε καν της ιστορίας. Είναι το επίπεδο του μακρότατου χρόνου, του γεωλογικού χρόνου, του χρόνου του κοσμολογικού. Δηλαδή δεν υπάρχει παραπάνω, είμαστε στον θόλο του σύμπαντος. Αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι η κρίση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση δεν είναι μία κρίση αναπτυξιακή ή αναπτυξιολογική, δεν είναι μία κρίση ιδεολογική, δεν είναι μία κρίση που συνδέεται με το μοντέλο ανάπτυξης και με τις ανισότητες. Είναι μία κρίση που, κατά τη γνώμη μου, απορρέει από το προπατορικό αμάρτημα, από την έκπτωση των πρωτοπλάστων, από την απώλεια του παραδείσου. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι να ξαναβρούμε τον παράδεισο, δηλαδή αυτήν την αίσθηση της προνομιακής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Το κατ' εικόνα και καθομοίωση, δηλαδή την αναζήτηση της θέωσης, ας το πούμε έτσι, όταν ο Θεός έρχεται και καταθέτει, ας πούμε, την ενανθρώπιση. Αυτό είναι κολοσιαία σημασία. Θεολογικό ζητούμενο είναι τα πάντα. Γι' αυτό προσπαθώ να πω λίγα λόγια στον πρόλογό μου για το πώς συνδέεται αυτού του είδους η ολοκληρωμένη θεολογία με μια κοινωνία της διακινδύνευσης και της κρίσης, που δεν είναι πια μια κοινή κρίση, είναι μια μόνιμη κρίση, πέρμα crisis, και μια πολυκρίση, η οποία φαίνεται μπροστά μας. Τώρα ζούμε φυσικές καταστροφές, την ανάγκη για αναδιοργάνωση της πολιτικής προστασίας, ζούμε πυρηνική απειλή, η οποία έχει διατυπωθεί από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, ζούμε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες μέρες, ζούμε υποσυνθήκες απόλυτης ανασφάλειας και απόλυτης και βαθύρατης διαταραχής της σχέσης με την φύση, τον κόσμο, τον οποίο κανείς δεν υπολογίζει, γιατί τώρα μετράμε με τον συγκυριακό χρόνο ή έστω με τον ιστορικό και όχι με τον κοσμολογικό, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν θεολογικός. Άρα τι λέει, κατά τη γνώμη μου, έτσι το διαβάζω εγώ, ο πατέρας Χρυσαυγής, ότι εδώ χρειαζόμαστε τα νέα θεοφάνεια. Είμαστε εις αναζήτηση των νέων θεοφανειών, μεγάλου αγιασμού, ας το πούμε έτσι, προκειμένου να καταλάβουμε τη σχέση μας με την φύση. Τώρα, σε τι διαφέρει αυτό από τον ακτιβισμό, σε τι διαφέρει αυτό από την Γκρέτα ή οποιαδήποτε άλλα τέτοια φαινόμενα, θα μου επιτρέψει τώρα από επαγγελματική διαστροφή να πω ότι όλα αυτά που είπατε ότι είναι απλώς μία επισήμανση, μία ανησυχία, μία ευλογία, δημιουργούν στο θύραθεν επίπεδο, στο επίπεδο των κρατών, των διακρατικών οργανισμών, των διεθνοπολιτικών συσχετισμών, δημιουργούν αυτό που λέγεται soft law. Διαμορφώνουν συνειδήσεις, πεποιθήσεις, κείμενα τα οποία επιδρούν. Και τώρα, από τη δική μου οπτική γωνία ως νομικού, το μέγα θέμα είναι ότι υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, από τη Γερμανία μέχρι την Κολομβία, και από το Στρασβούργο, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέχρι τα Αμερικανικά δικαστήρια, που σιγά σιγά θα φτάσουν στο ανώτατο δικαστήριο, ένα κύμα νομολογιακό που επιβάλλει στις κυβερνήσεις ή επιβάλλει στις μεγάλες εταιρείες μια συμπεριφορά, την επιβάλλει ως νομική υποχρέωση επαγρύπνησης, αλληλεγγύης, σεβασμού του κόσμου περιβάλλοντος, ας το πούμε έτσι τώρα τεχνικά, μακροπροθέσμος, και αυτό όχι ως διακήρυξη, αλλά ως υποχρέωση νομική που συνδέεται με αποζημιώσεις εν τέλει. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Βλέπετε πώς πηγαίνουμε τώρα από
τον θεολογικό λόγο στο soft law και από το soft law σε μια νομολογία η οποία είναι επιτακτική, δεσμευτική, δηλαδή, binding. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προκύπτει από την ανάγκη. Διότι όλοι, ξέρετε, στον χώρο του κράτους, της κρατικής εξουσίας, της κυριαρχίας, των οργανισμών, των δικαστηρίων, λειτουργούν συνεπειοκρατικά. Αντιλαμβάνονται τις συνέπειες και πρέπει να δώσουν μία απάντηση η οποία να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική, διότι αντιλαμβάνονται τις ευθύνες. Διότι οι συνέπειες της απόφασης, είτε αυτή είναι πολιτική είτε είναι δικαστική, συνδέεται με τις ευθύνες. Έρει ή καταλογίζει ευθύνες. Άρα αυτή είναι μια θεολογία της ευθύνης στην πραγματικότητα και είναι μια θεολογία στην αναζήτηση μιας ανθρώπινης κατάστασης, θα έλεγε η Άρεντ, που ο Ζιζιούλας την έχει πει στην πραγματικότητα πρόσωπο. Το ίδιο πράγμα είναι. Άρα, όταν ασχολούμαστε με τόσο θεμελιώδη πράγματα, με αυτά με τα οποία ασχολείται ο πατέρας Ιωάννης, νιώθουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να λυτρωθούμε από έναν κίνδυνο. Άρα, λειτουργούν όλα αυτά και ιαματικά με κάποιον τρόπο, θεραπευτικά, που είναι και μια βασική λειτουργία του εκκλησιαστικού γεγονότος, θα λέγατε εσείς εδώ στον Αρμό. Είμαι πραγματικά συγκινημένος και υπερήφανος γιατί μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Μου την έδωσε δηλαδή ο πατέρας Ιωάννης. Όπως μου έδωσε την ευκαιρία να διαβάσω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το κείμενο το «Υπέρ της του κόσμου ζωής», το οποίο και σχολίασα στην τελευταία εμφάνιση που θα κάναμε με τον Ιωάννη Ζιζιούλα στο Περιστέρι. Ναι. Δυστυχώς την προηγούμενη μέρα εισήχθη στο νοσοκομείο και έτσι διαβάστηκε η ομιλία του, αλλά δεν είχα εγώ την τιμή να ακούσει αυτά που είπα, σχολιάζοντας τη σχέση μεταξύ χριστιανικής ηθικής, όπως την αντιλαμβάνει το κείμενο αυτό, το οποίο είναι οριακό και ως εκ τούτου διατρέχει κινδύνους, και της συνταγματικής ηθικής, η οποία συνταγματική ηθική, ηρίστο εμπαρόδο, θα σώσει και την πιο προοδευτική και μαχητική θεολογική προσέγγιση των ζητημάτων αυτών. Η επίκληση της συνταγματικής ηθικής είναι το θεμελιώδες επιχείρημα για να μην μείνει πίσω από την ακραία θύραθεν αντίληψη που είναι η συνταγματική ηθική, η χριστιανική ηθική, χρησιμοποιώντας καταχρηστικά τους όρους αυτούς. Γιατί η συνταγματική ηθική είναι κανόνας και η χριστιανική ηθική δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα έπρεπε να είναι πίστη. Θα έπρεπε να είναι πίστη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το λύσουμε εδώ. Είναι πάντως πράγματι ένα κείμενο το οποίο συνδέεται όντως, πολύ ωραία η παρατήρησή σας, συνδέεται άμεσα με την ιστορία, με το μεγάλο αυτό κείμενο, δοκίμιο, το αδική, με το μεγάλο αυτό σύστημα, θεολογικό σύστημα που παρουσιάζουμε σήμερα του πατρός Ιωάννη, στον οποίο εύχομαι τα καλύτερα. Εισέτη πολλά και καλή επιτυχία και στα νέα καθήκοντά του, τα ακαδημαϊκά και σε όλα τα άλλα, σε όλη τη διακονία του. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, Πάτερ Ιωάννη, εσείς πρέπει να μας μιλήσετε και να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να γράψετε ένα τέτοιο πόνημα και, όπως παρατήρησε και η Θεοδότα, με μια γλώσσα ενσυναίσθησης, θεολογικής τρυφερότητας και όχι επιθετική και τραχιά, διχαστική. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτόν τον λόγο, όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος, κερδίζει αυτού του είδους η θεολογία. Η άλλη θεολογία που διχάζει, που επιτίθεται, χάνει. Να πω καταρχήν ευχαριστώ βαθιά τους τρεις ομιλητές που
Νιώθω λίγο αμήχανος για όλα αυτά που είπατε. Νόμιζα για το βιβλίο θα μιλούσατε. Το βιβλίο το γράφουν πρόσωπα, Πάντερ Ιωάννη. Δεν γράφετε μόνο του. Πάντως είμαι ευγνώμων, παθήτατα ευγνώμων. Να αρχίσω, νομίζω, θέλω να αρχίσω με το να παρακαλέσω να στρέψουμε την προσοχή μας και την προσευχή μας σε όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, στην τραγωδία, τη σύγκρουση στο Ισραήλ. Είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι ανάμεσά σας απόψε στο όμορφο αυτό πατάρι του Αρμού και οφείλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον κύριο Χατζηγιακόπου για την εξαιρετική συνεργασία, το εννοώ αυτό, των συναδέλφων του, σας το έχω γράψει πολλές φορές, που χωρίς διάθεση υπερβολής ή πατερναλισμού, ομολογώ πως τουλάχιστον συγκρίνεται, αν δεν υπερβαίνει, με την εμπειρία μου με διαπρεπείς εκδόσεις του εξωτερικού. Και έχω συνεργαστεί με Harper, με Collins, με Doubleday, με πανεπιστημιακές εκδόσεις. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η όλη διαδικασία, κύριε Χατζηγιακόπου. Και είμαι ευγνώμων επίσης τον καθηγητή κύριο Πέτρο Βασιλιάδη που με έφερε σε επαφή μαζί σας με τον Αρμό και σε όσους συνέβαλαν στο βιβλίο, εν πρώτης δε, τον καθηγητή κύριο Βενιζέλο. Πέρα από τις ακαδημαϊκές μου σπουδές, τόσο η ιερατική μου διακονία όσο και η θεολογική μου ταυτότητα διαμορφώθηκαν από την μαθητεία μου επί τρεις και πλέον δεκαετίες δίπλα στον σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη. Και για να διαψεύσω, γιατί είπαμε κάποτε, τώρα έχω τον λόγο, δεν θα γινόταν το κείμενο αυτό, το υπέρ της του κόσμου ζωής, αν δεν υπήρχε Βαρθολομαίος. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να περάσει κάποιο τέτοιο κείμενο από τη Σύνοδο, αν δεν υπήρχαν αρχιερείς όπως τον Σεβασμιώτο Λαοδικίας, τον οποίο και ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ. Κανείς άλλος εκκλησιαστικός ηγέτης δεν έτυχε τέτοιας παγκόσμιας αναγνώρισης για την απαρασάλευτη καθοδήγηση, την δυναμική του πρωτοβουλία σχετικά με την πνευματική θεώρηση της κτήσης, αλλά και την επίγουσα αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης όσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που έχει θέσει εδώ και πολλά χρόνια την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο των δράσεων της Εκκλησίας μας, αναπτύσσοντας ποικίλα οικολογικά προγράμματα. Είμαι αυτόπτης μάρτυρας, προσωπικός μέτοχος από την πρώτη στιγμή αυτού του απαράμιλου κινήματος, θα έλεγα, που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του Παναγιωτάτου, την στήριξη του αημνήστου Μητροπολίτου Περγάμου και την πεποίθηση της Μαρίας Μπέκετ. Το βιβλίο αποτελεί καρπό πολλών ετών, πολλής αγωνίας θα έλεγα, για τη σχέση της γης με τον ουρανό, ιδιαίτερα τη σχέση της Εκκλησίας με την κοινωνία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο η Εκκλησία όσο και η επιστήμη υπέθεταν ότι η πίστη δεν έχει σχέση με την οικολογία. Η περιβαλλοντική κρίση, η κλιματική αλλαγή ήταν θέματα που χειρίζονταν μόνο οι ειδικοί, οι τεχνοκράτες, οι πολιτικοί, οι ακτιβιστές. Ενώ αυτό που έχω καταλάβει έπειτα από τόσα χρόνια είναι, νομίζω και το πιο αυτονόητο, θα ήθελα να το είχα καταλάβει πριν 30 χρόνια, ότι η πιο υποτυπώδης κοσμοθεωρία θυμίζει και προσδιορίζει την αναπόφευκτη και αναλύωτη σχέση μας με την υπόλοιπη δημιουργία. Όμως εμείς, όταν σκεφτόμαστε τα χωρία της γένεσης, λόγω χάρη, παραβλέπουμε τη δημιουργία των πρωτοπλάστων από το χώμα και την στάχτη. Προτιμούμε να επισημαίνουμε τη δημιουργία των πρωτοπλάστων κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Ίσως μας βολεύει μια τέτοια μονομέρεια, ίσως πρόκειται για μια αλαζονική ερμηνεία. Οι περισσότεροι μας πάντως δεν γνωρίζουμε καν ότι δεν αφιερώθηκε σε μας μια ξεχωριστή μέρα στη δημιουργία του Αδάμ ή ότι μοιραστήκαμε εκείνη την έκτη μέρα με πάντα τα ερπετά, τα έρποντα επί της γης, δηλαδή όλα εκείνα τα έντομα που θα τρομάζαμε να ανακαλύψουμε στο κρεβάτι μας. Αξίζει, νομίζω, να ξαναθυμηθούμε αυτή την αλληλεγγύη μας με την κτήση.
Γιατί με κάποιο μυστηριώδη τρόπο που δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα και κάποτε ίσως αγνοούμε, η ίδια η κτήση μας υπενθυμίζει τη βαθιά και ουσιαστική διασύνδεσή μας, την συνέπειά μας, την συνέχειά μας. Με ένα ξεχωριστό τρόπο, η ίδια η κτήση είναι αυτή που μας ενώνει, πέρα από οποιασδήποτε προσωπικές ή πολιτικές ή ακόμη θρησκευτικές μας πεπιθήσεις. Γιατί όλοι μοιραζόμαστε τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το έδαφος που πατάμε, έστω και αν όχι πάντα ισότιμα ή δίκαια. Ακόμη θα έλεγα και οι βαρισίμαντες θεολογικές μας διδασκαλίες. Σκεφτείτε την διδασκαλία περί θεώσεως. Αυτή συνιστά για μένα όχι τόσο μια κίνηση εσωστρέφειας για πνευματική πρόοδο, αλλά μια υπόσχεση για ολόκληρη τη δημιουργία. Ακριβώς γιατί επαναφέρει την ανθρωπότητα στην πρωταρχική, στην αυθεντική της θέση εντός μιας προοπτικής καθολικής αλεξάρτησης, όπου αναγνωρίζουμε όχι μόνο την υποχρέωσή μας να συντηρούμαστε στη ζωή από την υπόλοιπη δημιουργία, αλλά και την αποστολή μας να διατηρήσουμε τη ζωή ολόκληρου του πλανήτη όπου κατοικούμε. Αυτό σημαίνει οικολογία. Αυτό σημαίνει οικονομία, σαν διαχείριση ή σαν διατήρηση, κατά το εργάζεστε και φυλάτην, τα του οίκου μας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η λύση της οικολογικής κρίσεως δεν έγκυται απλά στην εφεύρεση εναλλακτικής ή βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά κυρίως στην άσκηση ενός πολιτισμού ευχαριστίας, κοινωνίας, αλληλεγγύης, αυτοθυσίας. Το ερώτημα πάντα είναι πώς μπορώ εγώ να ζήσω έτσι ώστε να προάγω αρμονία, ενότητα, όχι αμαρτία ή αντίθεση. Πώς δηλαδή μπορώ να τιμήσω, να εκτιμήσω τις βαθύτερες διασυνδέσεις μεταξύ του εαυτού μου, του κόσμου και του Θεού. Το βιβλίο μου θα έλεγα ή όλη η σκέψη μου στρέφεται γύρω από αυτές ακριβώς τις βασικές διασυνδέσεις που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Να σημειώσω μερικές. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ πίστης, λειτουργίας και ζωής. Η σχέση μεταξύ των μυστηρίων και της φύσης ήταν οργανικότερη σε προηγούμενες γενιές, αλλά σήμερα έχουμε διαχωρίσει τα μυστήρια από τον υλικό κόσμο. Πρέπει να ξαναθυμηθούμε ότι στο επίκεντρο της φροντίδας για τη δημιουργία βρίσκεται η πεποίθηση ότι ο ίδιος ο κόσμος αποτελεί μυστήριο που εμπεριέχει το ίχνος, την ανάσα, το στίγμα του δημιουργού. Δεύτερον, μεταξύ του χριστιανισμού, των άλλων θρησκειών και ολόκληρου του κόσμου. Συχνά φανταζόμαστε την οικολογία σαν τα φύλλα και τις μέλισσες, τον ήλιο και τη θάλασσα. Πού είναι και αυτά, αλλά αυτή μάλλον η ερμηνεία των hippies ίσως. Δεν είναι μονάχα αυτά, αφορά τον κοινωνικό δεσμό γύρω από αυτά. Όταν περιορίζουμε τη ζωή, την κοινωνική ζωή, την πολιτική ζωή, ακόμα και τη θρησκευτική ζωή, όταν περιορίζουμε τη ζωή στα δικά μας ενδιαφέροντα ή συμφέροντα, στις δικές μας ανησυχίες ή επιθυμίες, τότε παραμελούμε την κλίση, την πρόσκληση να συμφιλιωθούμε και να μεταμορφωθούμε μαζί με ολόκληρη την κτήση. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε την υπόλοιπη δημιουργία αντικατοπτρίζει τον τρόπο που προσευχόμαστε στο δημιουργό. Τρίτον, μεταξύ του σήμερα και του αύριο. Από τη μια πλευρά μεταξύ των προηγούμενων, των σημερινών και των μελλοντικών γενεών, ένα πράγμα που μας δίδαξε η πανδημία, εκτός του ότι υπάρχει ανεξάντλητη φρενοβλάβεια στον κόσμο και συχνά συγχέεται με την ευλάβεια, μας δίδαξε ότι κανείς δεν σώζεται μοναχικά αν δεν σωθούμε όλοι συλλογικά. Απ' την άλλη πλευρά, μεταξύ του κόσμου τούτου και του επέκαινα, ο Μητροπολίτης Περγάμου άφησε την τελευταία του πνοή επισημένοντας ότι η πρωταρχική αφήγηση της γενέσεως κατανοείται σωστά, ακριβώς, μόνο μέσα από το πρίσμα της τελικής αποκάλυψης.
Η εσχατολογία δεν είναι το τελικό κεφάλαιο μιας ανιαρής δογματικής, τα τελευταία που ακολουθούν τα παρόντα, είναι η τελικότητα, η τελειότητα των πάντων. Τέταρτον, μεταξύ οικολογίας, οικονομίας και ηθικής. Η οικολογική κρίση θα αντιμετωπιστεί μόνον όταν κατανοήσουμε τα βαθύτερα της αίτια. Άλλωστε δεν πρόκειται απλώς για αποτέλεσμα κακόβουλης κρίσης ή διεφθαρμένης πολιτικής. Σε μεγάλο βαθμό η κρίση είναι αποτέλεσμα ανεπίγνωστης επιτυχίας, αλόγιστης ανάπτυξης. Οπότε η λύση, θα έλεγα, παραδόξως βρίσκεται όχι στην απερίσκεπτη πράξη, αλλά στην προσεκτική ή προσευχητική απραξία. Εξού και η έμφαση στο βιβλίο μου στην άσκηση, στην έρημο, στην προσευχή. Αυτή είναι η μέθοδος, νομίζω, των προφητών και των μυστικών. Και τέλος, τη διασύνδεση μεταξύ πίστης και επιστήμης. Η πανδημία επίσης μας δίδαξε, εμφατικά θα έλεγα, επώδυνα ίσως, ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε με την επιστήμη. Γι' αυτό και όλα τα πατριαρχικά συνέδρια ήταν ανέκαθεν διεθνή και διεπιστημονικά. Και όπως τόνισε ο Παναγιώτητος μόλις ξέσπασε ο κορονοϊός, αυτό που κινδυνεύει δεν είναι η πίστη, αλλά πρωτίστως η πιστή. Δεν είναι ο Χριστός, αλλά οι χριστιανοί. Δεν είναι ο Θεάνθρωπος, αλλά οι άνθρωποι. Σεβαστοί και αγαπητοί μου φίλοι, θα κριθούμε, πιστεύω, για τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε σε στιγμές κρίσης, που ριζικά αγγίζουν και αλλάζουν τη ζωή μας, όπως η πρόσφατη πανδημία, όπως η κλιματική αλλαγή. Όπως δεν πρέπει να το παίζουμε Θεό, ούτε πάλι να το παίζουμε πολιτική με την κλιματική αλλαγή, που είναι η υγεία του πλανήτη, δεν μπορούμε να το παίζουμε Θεό, ούτε πάλι να το παίζουμε πολιτική με την επιστήμη, δηλαδή με την υγεία των ανθρώπων. Και όμως τα επιχειρήματα που επικαλούνται οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιούν και οι συνωμοσιολόγοι της πανδημίας. Ο νεότερος μου γιος παρατήρησε ότι ο κορονοϊός παρουσίασε ένα συναρπαστικό κοινωνικό πείραμα. Μου λέει, την περίοδο της πανδημίας μας ζητήθηκε το πιο απλό πράγμα για χάρη των συνανθρώπων μας, για χάρη του πλανήτη μας, να φορέσουμε μάσκα. Τι πιθανότητες υπήρχαν, με ρώτησε, να ανοιχτούμε, να σπαταλάμε λιγότερο ή να μοιραζόμαστε περισσότερο. Σήμερα λοιπόν πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε τρεις από τις πιο καθοριστικές κρίσεις της γενιάς μας. Η περιβαλλοντική πρόκληση, που μάλιστα συνιστά για μένα μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας παρά ο κορονοϊός, γιατί η αυξανόμενη απώλεια που προκαλεί η παγκόσμια υπερθέρμανση θα επισκιάσει την τρέχουσα απώλεια από όλες τις υιογενείς λοιμώξεις συνολικά, εάν δεν περιοριστεί η κλιματική αλλαγή. Of course, it's in Greek. Αλλά υπάρχει και μία τρίτη παγκόσμια κρίση που εμείς οι Ορθόδοξοι όλος ανέσχυντα δεν έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε, παρόλο που βρίσκεται κυριολεκτικά στην αυλή μας. Και εννοώ εδώ την άδικη και αδίστακτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την απάνθρωπη και αδικαιολόγητη απώλεια ανθρώπων, υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος. Ντρέπομαι κυριολεκτικά ότι η εκκλησιαστική ταγή, με εξαίρεση, δόξα τω Θεώ, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, δεν μέμφονται καθημερινά την εξωφρενικά αντιεκκλησιαστική, την ανέσχυντη, την ανήθικη συμπεριφορά του Πατριάρχη Μόσχας και την εκοφαντική σιωπή κληρικών όλων των βαθμίδων, γύρω του και πέρα από αυτόν. Αντιθέτως, τι κάνουμε εμείς? Μερικοί
αστράπτουν και βροντούν για ταυτότητες και θεομηνίες. Τίτλος από τη Ροφαία. Έλεγα στους φοιτητές εχθές, τελείωσε θεολογία εδώ το 80 και συζητούσαμε για τις ταυτότητες. 2023 επιστρέφω στην Αθήνα και αστράπτουν και βροντούν ιεράρχες ή ηρωνεύονται με άγνοια την περιλάλητη κλιματική αλλαγή λόγω ακραίας κακοκαιρίας στο παρελθόν. Κοιτάξτε, όταν η Εκκλησία ταυτίζεται με την προβολή της βίας ή της επίθεσης, καθώς με την απόρριψη της γνώσης ή της έρευνας, τότε επιδεικνύει μία μεσαιωνική, μία πρωτόγονη στάση που εκθέτει την πίστη μας και όλους μας. Οπότε δεν μπορώ να τονίσω πόσο συνδεδεμένα είναι όλα αυτά, η οικολογική, η κοινωνική και η πνευματική κρίση. Δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ξεχωριστές κρίσεις, αλλά με μία πολύπλοκη πρόσκληση, πρόκληση, για να θυμηθούμε τον υπότιτλο του βιβλίου. Και ο τρόπος με τον οποίο θα ανταποκριθούμε θα αποκαλύψει, θα αποδείξει πώς στεκόμαστε απέναντι στη δημιουργία, πώς τελικά σεβόμαστε τον ίδιο τον δημιουργό. Σας ευχαριστώ. Πατέρ Ιωάννη, σήμερα το πρωί, όταν τελείωσε ένα μάθημα στους πρωτοετής, με πλησίασε ένας φοιτητής, ο οποίος είναι Ρώσος, και μου είπε τα εξής, ότι, ξέρετε, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την κριτική που ασκείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και δυστυχώς οφείλω να πω ότι είναι λάθος αυτό που γίνεται στη Ρωσία, αλλά εμείς έχουμε τα χέρια μας και το στόμα μας λεμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί το σύστημα της Εκκλησίας μας είναι τέτοιο που δεν μπορεί κανείς να μιλήσει ελεύθερα. Και μου είπε ότι πιστεύω ότι σε 10 χρόνια, και έχει σημασία αυτό, εννοώντας προφανώς όταν θα εκλείψει και βιολογικά έτσι, μια γενιά τέτοιων ανθρώπων, υπάρχουν από κάτω χιλιάδες πιστοί και κληρικοί οι οποίοι ασφιχτιούν απέναντι σε αυτή την κατάσταση, διότι δεν είμαστε τώρα στη σοβιετική φάση που δεν υπάρχει ενημέρωση, γνώση κτλ. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα τα χειριστούμε με έναν τρόπο σωστό και δεν προκαλέσουμε, αλλά κρατήσει όπως συνεχίζει να κρατάει την ψυχραιμία και την ηρεμία του Οικουμενικός Πατριάρχης, παρόλα όσα έχει υποστεί, όπως και ο αείδημος Μητροπολίτης Περγάμου, παρόσα είχε να σηκώσει διαλεγόμενος και προετοιμάζοντας έτσι, αυτή τη σύνοδο, στο τέλος νομίζω ότι οι αδελφοί μας Ρώσοι θα μας καταλάβουν, θα καταλάβουν και την υπομονή μας και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, δεν πρέπει εμείς να το τεντώσουμε στα άκρα. Διότι φαίνεται ότι ετοιμάζονται άλλες από ανατολικές συμμαχίες και εκείνος ο Χάντινγκτον δικαιώνεται, έτσι. Πώς είναι δυνατόν. Τότε θυμάμαι όλοι οι ελληνοκεντρικοί και ο Αρμός εδώ είχε εκδώσει ένα μικρό βιβλίο, θεωρούσαν ότι αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Η Ορθοδοξία να μην ανήκει, να μην συνομιλεί με τον δυτικό κόσμο και πολιτισμό και να την καταλογίζει κανείς μαζί με το Ισλάμ στην Ανατολή. Το πρόβλημα είναι ότι μια μεγάλη ορθόδοξη παράδοση θεωρεί ότι ανήκει εκεί και εχθρός της είναι η Δύση. Αυτό λοιπόν είναι ένα καινούριο πράγμα που είναι μια ιδεολογική κρίση στους κόλπους της Ορθοδοξίας και συνδέεται απόλυτα με όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Συνεπώς, το λέω έτσι για να δείτε ότι υπάρχει και μια νότα ελπίδας, αλλά όπως πολλά πράγματα οριμάζουν σε βάθος, ίσως πρέπει να κάνουμε υπομονή και βεβαίως εμείς να μιλάμε και να τα λέμε, διότι και εγώ τα λέω και αυτός ο καημένος ήθελε κάτι να έρθει να πει. Πρέπει να πω ότι δεν... Δηλαδή έφτασα σε μια ηλικία που δεν μπορώ να δεχτώ μια τέτοια κριτική, όχι στις ιδέες μου, αλλά
η Εκκλησία να εκφέρει τέτοια γνώμη, λόγω χάρη, ή οι πιστοί να εκφέρουν μια τέτοια γνώμη. Μπορεί κανείς να μιλήσει για ιδεολογία και ποια η Δύση, ποια είναι η Ανατολή, ποια είναι. Ορθόδοξοι σκοτώνουν Ορθόδοξους στην Ουκρανία. Είναι για μένα πολύ απλό. Πατριάρχης Ρωσίας στηρίζει τον πόλεμο, στηρίζει τους στρατιώτες, τους υπόσχεται Βασιλεία των Ουρανών. Αν πανορθοδόξος δεν μπορούσαμε συνοδικά να βρεθούμε μαζί και να πούμε κάτι θετικό στον κόσμο, το λιγότερο που θα μπορούσαμε πανορθοδόξας να κάνουμε είναι να κατακρίνουμε αυτή την σφαγή. Σαφώς. Αυτό όμως είναι απλώς ένα σχόλιο. Τώρα πρέπει, προτείνω, να θέσουμε ερωτήματα, γιατί δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε χωρίς να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που μας άκουσαν. Λέω να κάνουμε το εξής απλό. Να ακούσουμε τα ερωτήματα και να δοθούν συνθετικές απαντήσεις από τον πατέρα Ιωάννη κυρίως και από τους ομιλητές. Εγώ ήδη εξαιρώ τον εαυτό μου από την κυρία Νάντσου και από τον κύριο Βενιζέλο. Ποιος θα ήθελε να θέσει κάποιο ερώτημα, μια σύντομη παρατήρηση, κάτι που δεν κατάλαβε ή κάτι που θέλει να ρωτήσει για το βιβλίο αυτό, το οποίο απόψε επιχειρήσαμε να σας το παρουσιάσουμε, και βεβαίως και ο πατήρ Ιωάννης, ο οποίος εξέφρασε τους εσωτερικούς λόγους μέσα από μια μακρά διαδρομή πώς έφτασε στη σύνθεση αυτού του πονήματος. Ελάτε, σεβασμιότατε. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιωάννη, διότι και με το βιβλίο του αυτό και με την διακονία του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έδωσε την ευκαιρία να συνεχιστεί ο θεολογικός λόγος. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος το Οικουμενικό Πατριαρχείο να μετατραπεί σε ένα διοικητικό κέντρο και να χάσει κάθε ίχνος θεολογίας και μυστηρίου. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Περγάμου ήταν ο εμπνευστής όλων των εικονογικών μελετών από την εποχή του αειμνήστου Πατριάρχου Δημητρίου. Ο δε Πατριάρχης Βαρθολομαίος ενστερνίστηκε με όλο του το είναι και προσπάθησε πραγματικά να βοηθήσει και ο λόγος του πλέον να αγκαλιάσει παγκόσμια την ανθρωπότητα. Νομίζω, πατέρα Ιωάννη, έχετε δώσει δείγματα γραφής και λόγου και έχετε στηρίξει αυτή την άποψη. Σε μια εποχή που το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει πολλούς και διαπρεπείς θεολόγους, δεν υπάρχει ο Σάρδεων Μάξιμος, δεν υπάρχει ο Εφέσου Χρυσόστομος, όλη αυτή η περασμένη γενιά που άφησε τα ίχνη της έντονα. Νομίζω ο μακαριστός Περγάμου και εσείς και κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δώσουν ένα πνευματικό λόγο και μάλιστα γι' αυτό το τεράστιο θέμα που απασχολεί την ανθρωπότητα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Βενιζέλο, τον οποίον εκτιμώ ιδιαιτέρως και τον αγαπώ, διότι είναι από τους λίγους πολιτικούς άνδρες που έχουμε που αρθρώνει πάντοτε θεολογικό λόγο και μάλιστα ποτέ αυτό δεν το χρησιμοποιεί, είτε για προεκλογική περίοδο είτε για να το μεταφράσει, ποτέ. Πάντοτε είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μέσα του. Τον θυμάμαι μια φορά στο Λονδίνο που είχε έρθει μια μεγάλη εβδομάδα και είχα την ευκαιρία να είμαι σχεδόν ολόκληρη την ημέρα μαζί του και να καμαρώσω αυτό που είπατε, την ευρημάθεια. Είναι πραγματικά, επιτρέψατε μου να το πω δημόσια, ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να παραμένει για να φωτίζει, διότι όπως βλέπουμε πολλές φορές έχει πτωχύνει πάρα πολύ ο χώρος του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Ιωάννη. Εύχομαι που ξαναρχίζετε την ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα στη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης να δώσετε το μήνυμα του Πατριαρχείου. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε κοντά και αντιλαμβάνεστε. Και κάτι να πω που με συγκινεί. Ο Πατριάρχης όποτε λειτουργεί μνημονεύει τον Πατριάρχη Μόσχας. Πάντα. Δεν σταμάτησε, δεν... Αυτό εννοούσα.
Ναι, αυτό το οποίο πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό και που δείχνει ακριβώς τον άνθρωπο που σκέπτεται. Την περασμένη εβδομάδα τον είχαμε εδώ στην Αθήνα και τον ζήσαμε από κοντά, γεμάτος δύναμη, γεμάτος αγάπη, γεμάτος περιεχόμενο. Ας ευχηθούμε ο Θεός να του δίνει χρόνια για να συνεχίσει αυτό το σπουδαίο έργο του. Εμείς τώρα, εγώ δεν το έχω δει το βιβλίο σας, δεν το έχω διαβάσει, αλλά μετά από την εισαγωγή που έκαναν οι τρεις ομιλητές και τα δικά σας, θα μπορέσω να τα διαβάσω με μεγαλύτερη άνεση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο, κάποιος άλλος. Τα πάμε πολύ ωραία. Τους γεμίσαμε τους ανθρώπους. Έχουμε άλλο φίλο. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, νομίζω ότι... Σταύρο μου, μήπως όμως θέλει κάποιος. Ναι. Έχουμε ένα θέμα. Ο καθηγητής ο κύριος Βέντης. Ο κύριος Βέντης. Ωραία. Και ήμουν σίγουρος, θα απευθυνόμουν. Καράλαμπε, σίγουρα ή σε προκάλεσε... Όχι, είμαι σίγουρο. Όχι. Ο Μέγας Βασίλης. Καλησπέρα σε όλους καταρχάς. Δίσταζα πάρα πολύ να ανοίξω το στόμα μου, γιατί θα εκφράσω μια πλήρη απεσιοδοξία. I'll rain on the parade, που λένε στα αγγλικά. Αλλά θα το πω, γιατί ας ακουστεί και αυτή η γνώμη. Καταρχάς, πολύ γρήγορα, εκτιμώ ειλικρινέστατα και τους τέσσερις ανθρώπους που κάθονται στο πάνελ. Για τον... αγαπητό κύριο Βενιζέλο, με κάλυψε πλήρως ο σεβασμιότατος. Τον πατέρα Ιωάννη Χρυσαφυγή τον γνωρίζω από τη Βοστόνη. Είναι ένας άνθρωπος πολύ τολμηρός και έντιμος με την πίστη του, αλλά και αισθάνεται ότι έχει μια λογοδοσία προς τον υπόλοιπο κόσμο και τον τιμά πάρα πολύ αυτό. Είναι μάλλον η εξαίρεση στο δικό μας τον χώρο. Η Θεότα Νάντσου είναι εκλεκτή φίλη εδώ και 35 χρόνια, 40. Ναι. Ναι, μαρτυρώ και τις ηλικίες μας, έτσι. Ο συνάδελφος, ο αγαπητός, ο κύριος Γιαγκάζογλου, είναι στολίδι για τη θεολογική μας σχολή. Είμαστε και γείτονες, τα γραφεία μας γειτνιάζουν. Θα πω το εξής όμως. Περιμένουμε το αλλά. Το αλλά. Το αλλά, ξέρετε, το αλλά είναι πάρα πολύ επώδυνο για μένα. Είναι φοβερά επώδυνο, γιατί αισθάνομαι ότι με δηλητηριάζει. Θα ήμουν αισιόδοξος πριν από 40 χρόνια, 35, όταν ξεκίνησα τις θεολογικές μου σπουδές. Τώρα, σήμερα, πια το 2023, δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Ξέρετε, η Ορθοδοξία δεν λέει ότι είναι ένα κλαμπ όπως όλα τα άλλα, όπου μαζεύονται άνθρωποι και περνάνε όμορφα και τα λένε κτλ. Ισχυρίζεται ότι είναι ένας οργανισμός αφενός θεανθρώπινος, αφετέρου ότι είναι θεόπνευστη. Αν είναι όντως πραγματικά θεόπνευστη, θα έπρεπε σε όλα τα ζητήματα να είναι πολύ μπροστά από την κοινωνία. Mm-hmm. Βρίσκω τραγικό ότι σε πολλά ζητήματα είναι τραγικά πίσω και ότι η κοινωνία, την είναι η δυτική και η ελληνική, την έχει αφήσει πίσω και τη βλέπει ως κάτι που κινείται μεταξύ φεδρότητας και γραφικότητας. Mm-hmm. Γιατί αυτό? Όταν έχεις ρίξει άγκυρα στον πρώτο και τον δεύτερο και τον τρίτο μετά Χριστόν αιώνα, σε θέματα κοσμολογίας και ανθρωπολογίας, και ταυτόχρονα θέλεις να συνομιλήσεις με τον άνθρωπο του σήμερα, αυτό δείχνει, εκτός από, πώς να το πω, έλλειψη σκέψης, δείχνει και ότι δεν είσαι τόσο θεόπνευστος οργανισμός όσο θα ήθελες να είσαι. Αυτό, εντωμεταξύ, υπάρχει και κάτι ακόμη, μια ανεντιμότητα. Όταν η Εκκλησία λέει ότι εγώ θέλω να κάνω διάλογο με τις επιστήμες και το λέει αυτό αυτάρεσκα, το λέει πολύ έτσι, χαροπά και τα λοιπά, και ναι και εγώ μέσα σε όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει μια ανεντιμότητα. Ο διάλογος προϋποθέτει συζήτηση επί ίσης ώρες και προϋποθέτει και αναστοχασμό από την πλευρά και των δύο πλευρών. Η Εκκλησία δεν διαπραγματεύεται τίποτα. Δεν υποχωρεί από τις κανονιστικές αρχές, πολλές από τις οποίες είναι τραγικά πεδαριώδεις και είναι προσβολή και για την νοημοσύνη του μέσου ανθρώπου σήμερα. Λοιπόν, δεν το κάνει αυτό. Αυτό που λέει είναι ότι εγώ κατέχω τη μία και μόνη απόλυτη αλήθεια, εσείς είστε όλοι στο σκοτάδι, θα ακούσετε αυτά που έχω να πω, θα ακούσω και εγώ αυτά που λέτε εσείς, αλλά τελικά μόνο το δικό μου σώζει. Αυτός, το λέω και στους φοιτητές μου,
αυτό δεν είναι διάλογος, είναι κατήχηση από τον άμβονα. Είναι άλλες οι προϋποθέσεις του διαλόγου. Και βέβαια, σε κάθε αστοχία της Εκκλησίας, καλό είναι να θυμάται η ίδια ότι κρίνεται η θεοπνευστία της. Και θα φτάσουμε στο σημείο, όπως και στη Βρετανία, να αυτοπροσδιορίζεται ως εν ενεργεία χριστιανός, χριστιανικό, μόνο το 3% του πληθυσμού. Γιατί το υπόλοιπο πλέον έχει προτιμήσει άλλες μορφές πνευματικότητας, τις οποίες βρίσκει κανείς μεγαλύτερη αγάπη, περισσότερη αγάπη, περισσότερη κατανόηση, περισσότερη αποδοχή, περισσότερη σκέψη, από ότι στην παράδοση εκείνη που ισχυρίζεται ότι είναι το φως του κόσμου. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε. Μπάβη, απαισιόδοξα. Να πω πως δεν είναι απαισιόδοξα, είναι η πραγματικότητα. Θα έλεγα, συμφωνώ με όσα είπε, όλα που είπες. Ξέρετε κάτι τελευταίο. Mm-hmm. Ήμουνα σε ένα τραπέζι στην επιμοποίηση του Πατρός Κυριάδη Καλύβα και κάποιοι από τους συνδεσμόνες και εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενοι αναφέρθηκαν σε ένα κείμενο το οποίο εικάζω ότι το είχατε συγγράψει εσείς, ίσως με κάποιους άλλους, και έλεγαν επιχαίροντας ότι αυτό το κείμενο έχει υποστεί χοντρή λογοκρισία και ευτυχώς. Είναι το υπέρ της του κόσμου ζωής. Αυτό το κείμενο. Το κείμενο, η κριτική, η συζήτηση πιο, της επόμενης. Η συζήτηση που έγινε, ναι. Ότι υπέστη και ευτυχώς για το ευτυχώς ότι λογοκρίθηκε. Okay. Αυτό ήταν γροθιά του στενάχη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως ανυποψίαστοι και τελικά να σου πω, χαράλαμε, το κείμενο αυτό, με ρωτούσαν χθες οι φοιτητές, έχει έτσι αγκαλιαστεί περισσότερο εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και η αλήθεια είναι ότι μας είχε πει και ο Παναγιώτητος να μιλήσουμε από την εμπειρία του Πατριαρχείου. Δεν μιλούσαμε πανορθοδόξως, δεν μιλούσαμε για τη Ρωσία, ούτε για τη Σερβία. Μάλιστα, Εκκλησία της Ελλάδας. Ή της Εκκλησίας της Ελλάδας. Αλλά για του Πατριαρχείου την εμπειρία, και κυρίως τα τελευταία χρόνια, που το λέω συνεχώς και το λέω ότι νιώθω τυχερός, ναι, ότι είμαι, ανήκω στην Εκκλησία Κωνσταντινούπολης, που έχει αυτό τον ανοιχτό αέρα, που δεν ξέρω αν θα άντεχα αλλού. Δεν ξέρω αν θα άντεχα. Το ότι, ότι υπάρχει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι είναι έτοιμη να εκραγεί ολόκληρη η Μέση Ανατολή και η Συνοδική Επιτροπή Επιτενωρέσεων στην Εκκλησία της Ελλάδος ασχολείται με τους μάρτυρες. Καλύτερα το Γραφείο Ερέσεων του Πειραιός. Το άλλο έχει ατονίσει. Δεν είναι του Πειραιός. Δεν ήθελα ξανά να αναφέρω το όνομά του. Μήπως νομίζουν ότι κάτι ξεπίτηδες. Τα έχω λίγο με τον Άγιο Πειραιός και με το δίκιο μου νομίζω. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι μιλάει εναντίον όλων των αιρέσεων. Τον Στυλιανό, τον Χαρκιανάκη, τον κατηγορούσε σαν κυριολεκτικά αντίχριστο. Αλλά πήγε η Αυστραλία για να χειροτονηθεί η επίσκοπος. Αυτά δεν τα χωνεύω. Συνεπιοκράτεια, είπε ο κύριος καθηγητής. Αυτό είναι που δεν υπάρχει στην Εκκλησία. Υπάρχει στην πολιτεία, υπάρχουν στα δικαστήρια κλπ. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει. Και εγώ έλεγα στον Σταύρο ότι έχω χρόνια να έρθω στην Αθήνα. Περπατούσα στην πόλη, στα δύο, για να πάω να συναντήσω τον πατέρα Δημήτριο, προχθές. Και ένιωθα, δηλαδή ενώ στο αίμα μου, στο πετσί μου, ένιωθα πόσο μπροστά έχει πάει η Ελλάδα, η κοινωνία της Ελλάδας και πόσο, όχι στάσιμη, αλλά πίσω έχει πάει η Εκκλησία. Και το έννοιο θα λες και κάποιος με χτυπούσε, ας πούμε, με την αλήθεια αυτή. Σε συμφωνώ, για μένα δεν είναι απαισιοδοξία. Η κριτική αυτή είναι αυτογνωσία, είναι ταπείνωση. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ταπεινοί οι Ορθόδοξοι. Ευχαριστώ. Δεν σε γνωρίζω. Πατήρ, που είσαι εδώ. Αλλά βλέπω ότι η παρέμβαση, επειδή έχετε και την ίδια εμπειρία,
δηλαδή της Διασποράς και της Ορθοδοξίας εκτός Ελλάδος, βρήκε πλήρη ανταπόκριση από τον πατέρα Ιωάννη, αλλά νομίζω και ο κύριος Βενιζέλος θέλει κάτι να πει πάνω σε αυτό. Ακούσουμε το... Λοιπόν, ο πατήρης Σίδωρος Κάτσος είναι συνάδελφος... Εκνομικό νομίζω. Ναι, προέρχεται από την νομική, αλλά είναι συνάδελφος στο τμήμα θεολογίας με ένα γνωστικό αντικείμενο που τον διάλογο τον έχει στον πυρήνα του, φιλοσοφία και θεολογία. Ή θεολογία και φιλοσοφία, πάτερ Σίδωρο. Ευχαριστώ πολύ. Ομολογώ ότι η παρέμβαση του Χαράλαμπου, του Βέντιν, με όθησε και εμένα να συνεχίσω την ερώτηση. Γνωρίζετε ότι και το δικό σας έργο το διαβάζω και μου αρέσει πάρα πολύ και του Μητροπολίτη Περγάμου θεωρώ ότι είναι δηλαδή καινοτόμες οι συμβολές και για την κτήση ως ευχαριστία και για το ασκητικό ήθος και ο συνδυασμός τώρα που επιχειρείται με το νέο βιβλίο. Το πρόβλημά μου είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι καινοτόμες συμβολές. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς, εάν η Ορθοδοξία, δηλαδή, να είναι έτοιμη όταν γίνεται η οικολογική κρίση και όχι κατόπιν εορτής, όταν όλοι πλέον αρχίζουν και μιλάνε για την οικολογική κρίση. Δηλαδή, πριν από τη συνέλευση του Ρίο, δεν έχουμε κάποιο κείμενο θεολογικό με Ορθοδοξία που να προειδοποιεί, να λέει κάτι... Ξεκινάει, προφανώς ο Πατριάρχης μας είναι ο πρώτος εκκλησιαστικός ηγέτης που αντιλαμβάνεται την επικαιρότητα του θέματος και τη διάσταση που θα πάρει και αμέσως ενδιαφέρεται και οργανώνει όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Αλλά δεν θα έπρεπε, εφόσον υπάρχει, τι να το πω, η θεοπνευστία, το προφητικό χάρισμα, το Άγιο Πνεύμα, όπως θέλουμε να το ονομάσουμε, δεν θα έπρεπε να είναι η Εκκλησία ήδη πριν από τα γεγονότα και να προειδοποιεί από το 60, από το 70, πετρελαϊκή κρίση κλπ. Ότι εδώ δεν πάμε καλά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πάτερ Ιωάννη, εγώ μόνο θέλω να πω ότι το 1966 ο Μητροπολίτης Περγάμου έδωσε στον Κώστα Τσιρόπουλο που ετοίμαζε πριν την Απριλιανή Δικτατορία τον πρώτο τόμο του Θεολογικού Συμποσίου εκδόσεις της Εστίας Βιοπολίων Κολάρου, ένα δοκίμιο το οποίο έχει τον τίτλο «Η ευχαριστιακή χρήση του κόσμου και της ζωής». Στην χριστιανική βιογραφία, σε παγκόσμια κλίμακα, υπήρχε ενδεχομένως η κριτική του Λίν Γουάιτ για τις θρησκευτικές ρίζες του οικολογικού προβλήματος, το οποίο μάλλον είναι μεταγενέστερο από αυτό του Μητροπολίτη Περγάμου. Αλλά όταν ο Μητροπολίτης Περγάμου κατέθεσε τη διατριβή του στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών για τη Θεία Ευχαριστία, οι καθηγητές των Αθηνών είπαν ότι αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Η Θεία Ευχαριστία και η Εκκλησιολογία με βάση. Τώρα, εκείνη την εποχή, φυσικά και δεν μπορούσαν να δεχτούν κάτι τέτοιο, διότι εδώ έχουμε αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Τότε λοιπόν... Αυτά ήταν αόρατα πράγματα και δεν ήταν η θεολογία μας κακά τα ψέματα, ήταν ακόμα στη σφαίρα της επιρροής μιας άλλης θεολογίας που δεν μπόρεσε παρά από το τέλος του 60 και βεβαίως ήταν ο Νησιώτης, ήταν ο Αγουρίδης, ήταν όλοι αυτοί οι θεολόγοι του 60 που άρχισαν να μιλούν μια άλλη γλώσσα. Συνεπώς υπήρξε, αλλά δεν... Το δίκαιό σας είναι ότι δεν έγινε αποδεκτή συνοδικά ή από την Εκκλησία. Όπως και δεν γίνεται ακόμα. Θυμούμε τον Μητροπολίτη Περγάμου να λέει ότι στο Άγιον Όρος πετάνε τις μπαταρίες, τις χαράδρες και λένε ότι η Παναγία μας προστατεύει, διότι είναι το περιβόλι της Παναγίας. Το είχε ως παράπονο αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, άρα, λοιπόν έχετε και δίκιο, αλλά από την άλλη από θεολογικής πλευράς το προφητικό χάρισμα υπήρχε. Αυτό μόνο θέλω να σημειώσω. Να πω κάτι σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Για μένα είναι σημαντικό να θυμόμαστε ταπεινά ότι όντως, όχι μόνο η δική μας εκκλησία, η θεολογία γενικότερα και οι άλλες εκκλησίες, οι θεολόγοι, οι θρησκευόμενοι, οι πιστοί, ήρθαν πολύ μετά από τους άλλους τους επιστήμονες στο θέμα της οικολογίας, εφόσον γι' αυτό μιλάμε τώρα.
Το άλλο είναι όταν, και όταν μιλάνε ορισμένοι, είτε είναι ο Περγάμου, σχεδόν δεν ακούγονται. Εδώ Παναγιώτατος κάθε χρόνο από το 89 βγάζει εγκυκλίους. Ανελιπώς. Ο Πάπας έβγαλε μία. Right. Είναι καλό να θυμόμαστε ότι είμαστε μικροί. Δεν είμαστε όσο μεγάλοι νομίζουμε. Η Εκκλησία μας δεν είναι η Μητρόπολη Πειραιώς. Δεν είναι καν η Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν είναι καν οι αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας. Εμείς είμαστε μικροί. Οπότε ή θα διαλεχθούμε μεταξύ μας και με τους έξω, ή θα μείνουμε και θα είμαστε όλο και πιο πίσω. Σε εμάς επαφίεται. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα επέμβω ως συνήγορος εξ επαγγέλματος. Τώρα είναι η ώρα. Yes. Γιατί δεν δικαιούμαι να πω ότι θα επέμβω ως επίσκοπος των εκτός. υπό την ότι δεν ασκώ αυτοκρατορική εξουσία για να επιβάλλω την επίνευση του Αγίου Πνεύματος και τον καθαρό θεολογικό λόγο, όπως έγινε στις Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και να λειτουργήσουν χωρίς την πολιτιοκρατική παρουσία και εγγύηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο εκδοχές της Ορθοδοξίας, η πλειονοτική και η μειονοτική. Όταν ζεις υπό συνθήκες πλειονοτικής Ορθοδοξίας, έχεις μία ροπή σε αυτό που λέγεται διοίκηση, διοικούσα εκκλησία και σχέσεις με το κράτος. Όταν ζεις υπό συνθήκες μειονοτικής Ορθοδοξίας, συνδιαλέγεσαι, γίνεσαι πιο ανεκτικός, πιο φιλελεύθερος, πιο προσιτός και πιο ταπεινός. Δηλαδή σκέφτεσαι εάν το μήνυμα της σωτηρίας αφορά όσους είναι χριστιανοί και ειδικότερα όσους είναι ορθόδοξοι ή αν αφορά την ανθρωπότητα ως τέτοια. Γιατί αν αφορά την ανθρωπότητα ως τέτοια υπάρχει ένα έλλειμμα ευαγγελισμού για το οποίο δεν ευθύνεται η ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν θεολογεί κανείς και μάλιστα θεολογεί πλειονοτικά κινδυνεύει να καταστεί αιρετικός χωρίς να το καταλάβει. Και ο κίνδυνος αυτός είναι που καθυλώνει τα πάντα. Επίσης, όταν κανείς σκέφτεται ολιστικά και όπου υπάρχει πρόβλημα αποδεικτικό, πρόβλημα πληρότητας του συλλογισμού, κάνει μια υπέρβαση, αναγόμενος σε μη ελεγχόμενα στοιχεία, διότι υπάρχει το στοιχείο της πίστης, δηλαδή μια αυτοαναφορικότητα η οποία καλύπτει τα πάντα, βεβαίως, οι όροι με τους οποίους διεξάγεται η συζήτηση είναι όροι ειδικοί, προνομιακοί, ετεροβαρείς. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και επειδή όπου υπάρχει ολιστική προσέγγιση υπάρχει και φονταμενταλισμός, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ επειδή μιλάω με τα διακρίσεως όσο μπορώ. Σε σύγκριση με... Τα διακρίσεως. Είπα στην παρέμβασή μου ότι η συνταγματική ηθική που θα σώσει και αντιχριστιανική. Κρατήστε το αυτό. Σας πω μια μικρή ιστορία για να κλείσουμε όμως, γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά πρέπει να φύγω. Μετά τη μεταπολίτευση αμέσως, το 1974, ο Παπαγιώργης Πυρουνάκης ζήτησε να πάει ένα ταξίδι στην Ισπανία. Και η Ιερά Σύνοδος του αρνήθηκε την άδεια από τη μία στην οποία όφιλε να πάρει τότε κατά τον καταστατικό χάρτη. Και προσέφηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Προσέφηγε στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της αρνήσεως της Συνόδου να του χορηγήσει την άδεια από τη μία. Τα έχετε διδαχθεί αυτά? Τα έχετε ακούσει? Λοιπόν, δεν έχετε σπουδάσει στην νομική σχολή Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό. Λοιπόν, και ετέθη το μεγάλο θέμα. Αν η ένωμη τάξη, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν εντός εκκλησίας. Ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκκλησία? Φυσικά. Τι ισχύει στην εκκλησία? Είμαστε
αφήνω το ερώτημα, είναι ρητορικό. Είναι ένα ερώτημα που επαπειλείται. Δεν ισχύουν, δεν αυτονόητο ότι ισχύουν, διότι η μεγάλη σύγκρουση είναι η σύγκρουση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το κείμενο, το υπέρ της του κόσμου έχει ζωής, ειδική... στην πραγματικότητα προσπαθεί να απαντήσει αυτό. Στο ερώτημα αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί με καμία ευκολία, διότι δυστυχώς προσκρούει σε μία αδυναμία κοινού κώδικα. Δεν έχουμε κοινό κώδικα. Γι' αυτό το είπα αυτό όλο συνοπτικά σε μία, σε μία λέξη. Τα αδιέξοδα θα τα λύσει βεβαίως το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι αδέσποτο και πνί όπου θέλει, αλλά όπως λέει το υπόμνημα της εκλογής των Επισκόπων, έδοξε το Αγίο Πνεύμα και ημίν. Και ημίν. Άρα θέλει συσχετισμό δυνάμεων. Θέλει αντιλήψεις, θέλει ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Διότι η θεοπνευστία τι είναι? Είναι άνθρωποι που σκέφτονται με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι? Φωτισμένοι, εν πάση περιπτώσει, επιφωτισμένοι, στους οποίους έχει συντελεστεί η επιφύτηση. Και ο κώδικας αυτός δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν είναι ένα άνοιγμα της θεολογίας και στην κοσμικευμένη σκέψη. Η κοσμική σκέψη έχει πολλά και αυτή την προσφέρει. Υπάρχει ένας δρόμος από τη θεολογική μεταφυσική ως σήμερα, που είχαμε μια ανθρωπολογία, η οποία έχει εξαφανιστεί και αυτή λόγω της τεχνολογίας, που δεν αφήνει κανένα λόγο στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ούτε πνεύμα, ούτε θεόπνευση. Ωραία. Κατάλαβε, έτσι το Σύνταγμα θα μας σώσει. Πρόεδρε, εγώ έχω ένα μικρό παράδειγμα, όχι με τον το πρεσβύτερο Πυρνάκη, αλλά με επίσκοπο. Πριν φύγετε, θέλω να το ακούσετε. Ένας επίσκοπος, ο οποίος δεν είναι εν ζωή τώρα, στην ετήσια συνάντηση που κάνει η Σύνοδος με τους καθηγητές τη Μονή Πεντέλης, του Ιερού Φωτίου, ανέβηκε στο βήμα και κατακεράβνωσε τα ανθρώπινα δικαιώματα, λέγοντας ότι είναι ο δούριος ύπος της Δύσος έναντι της Ορθοδοξίας. Κάτω στα πρώτα καθίσματα καθόταν ο καθηγητής Φιδάς. Και μόλις κατέβηκε ο Μητροπολίτης από το βήμα, που ξέρετε είναι και λίγο έτσι υπερυψωμένο σαν δικαστήριο, του λέει με αυτό τον τρόπο που έχει ο καθηγητής Φιδάς: «Σεβασμιότατε, μόλις χάσατε τα ατομικά σας δικαιώματα, αν υπάρξει περίπτωση να πάτε στο δικαστήριο, θα δείτε ότι δεν θα έχετε με αυτές τις ιδέες ατομικά δικαιώματα εκεί». Δηλαδή, είναι αυτό που λέει τώρα και ο κύριος Βενιζέλος. Μόνο αν υπάρχει συνταγματική ηθική, περνάνε όλα αυτά, και όπως περάσανε στον πολιτισμό της νεωτερικότητας, γιατί κατά βάση όλα αυτά είναι οι χριστιανικές ιδέες και αρετές που έλεγε ο Ποστοδέλος. Είναι τα δώρα και τα αντίδωρα, είναι τα δώρα και τα αντίδωρα της πολιτικής θεολογίας, για τα οποία θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Έτσι. Αλλά όχι, τώρα μιλάμε γιατί θα μιλήσουμε για την οικολογία και τη δημιουργία ως μυστήριο. Και ευχαριστούμε τον πατέρα Ιωάννη. Και να κρατήσουμε την επαφή μας. Κύριε Χατζηγιανό, κάτι να σας πω όταν τελειώσω. Εντυπωσιασμένος.